Πάμε τώρα στα πολιτιστικά μας. Το γνωστό έργο Τρελαντώνης της Πινελόπης Δέλτα είναι η παράσταση που κάνει φοδαρικό στο σανίδι του Διπεθέ Κομωτινής. Η παράσταση η οποία έχει ξεκινήσει να παίζεται εδώ και μερικές ημέρες θα κάνει επίσημη πρεμιέρα την Κυριακή. Ποδαρικό με το θεατρικό έργο Τρελαντώνης της Πινελόπης Δέλτα κάνει το Διπεθέ Κομωτινής. Η παράσταση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζεται στο κοινό της περιοχής, έχει εντυπωσιάσει μικρούς και μεγάλους. Ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή, 8 Ιανουαρίου. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια το Νοέμβριο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με χαμηλό προϋπολογισμό, χωρίς όμως έκπτωση στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Τα παιδιά κατάφεραν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Η σκηνοθέτηση είναι, με χαρά θα σας πω, Κομωτινέα, είναι η Κορίνα Χαρίτου. Και επίσης τις χορογραφίες πάλι έχει κάνει η Κομωτινέα η Άννη Μαχαιροπούλου. Περιμένουμε να δείτε την παράσταση και να χαρείτε μαζί μας. Την παράσταση σκηνοθετεί η Κορίνα Χαρίτου, της οποίας η καταγωγή είναι από την Κομωτινή, και στόχος της θεατρικής ομάδας ήταν να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία του έργου και να γίνουν αντιληπτά από τα μικρά παιδιά. Είναι μια παράσταση που αναδεικνύει τη σχέση των παιδιών με τους μεγάλους, πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται λίγο τον κόσμο των μεγάλων, την αίσθηση αδικίας που πολλές φορές βιώνουν από άδικες τιμωρίες. Μιλάει για τα πρώτα τους ερωτικά σκυρτήματα, για τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Βασικά μιλάει για την μεγάλη διάθεση που έχουν τα παιδιά έτσι για παιχνίδι και περιπέτεια, για την μεγάλη ανάγκη που πάντοτε έχουν για τρυφερότητα, χάδια, αγάπη και αποδοχή. Με αυτόν τον τρόπο το Διπεθέ Κομωτινής ξεκινά το 2012, έχοντας ως στόχο μέσα στην οικονομική κρίση ο πολιτισμός για μία ακόμη φορά να αναδειχθεί και να ψυχαγωγήσει, αλλά και να εκπαιδεύσει το κοινό. Εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά για την δράση μας στο θέατρο από εδώ και πέρα. Θα περιμένουμε λίγο, θα δούμε, θα σκεφτούμε. Πάντως κρατούμε μικρό καλάθι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και ξέρουμε γιατί είναι δύσκολα. Θέλω να πιστεύω ότι με όλους τους ανθρώπους εδώ θα εργαστούμε για να μπορέσουμε το θέατρο να είναι ανοιχτό, θεάνοιχτο θα έλεγα, για στα καλά πράγματα.